Εδώ είμαστε, πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε. Σε λίγο που θα φιλοξενήσουμε και τον Διονύση Τεμπονέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο Μπανάτσα που βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη. Θα δούμε και τι ρώτησε τον Νίκο Παπά, τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και να μας μεταφέρει κλίμα και ρεπορτάζ. Όμως πολύ καλά τα κατέχει και τα δυο στρατόπεδα, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, και ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις ο εξαιρετικός συνάδελφος ο Κυριάκος ο Αργυρόπουλος, τον οποίο καλησπερίζουμε. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα Σωτήρη, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει παγώσει ο χρόνος, γίνονται πράγματα χωρίς εμείς να τα αντιλαμβανόμαστε, γιατί δεν τροφοδοτείται εύκολα το ρεπορτάζ με εξελίξεις. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα όμως, κάνοντας Σωτήρη ένα γενικότερο σχόλιο, να τα εντάξουμε κάπου όλα αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν γίνονται μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι είναι τα αποτελέσματα μιας τεράστιας πολιτικής ανισορροπίας τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, η οποία αποτυπώθηκε πλήρως στις εθνικές εκλογές του 2023 και του Μαΐου και του Ιουνίου, εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρευσε, το ΠΑΣΟΚ δεν φάνηκε να μπορεί να καλύψει το κενό και κυρίως δεν φάνηκε να μπορεί να δώσει προοπτική ότι μπορεί να ξαναμπεί σε κυβερνητική τροχιά, και η Νέα Δημοκρατία με το 41% έμεινε ο μοναδικός ισχυρός πυλώνας του πολιτικού συστήματος. Κάποιος θα μπορούσε να πει, εντάξει, είχε μια νοπή λαϊκή εντολή, είχε ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία 158 εδρών, θα μπορούσε να υλοποιήσει το πρόγραμμά της χωρίς περισπασμούς, όμως και η Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι έχει ένα έλλειμμα αποτελεσματικότητας, και νομίζω ότι και αυτό το γεγονός οδήγησε πλέον την κατάσταση στο σημερινό σημείο, που νομίζω δεν θα ήμασταν υπερβολικοί αν λέγαμε ότι βιώνουμε μια δομική πολιτική κρίση. Όλα τα κόμματα βρίσκονται σε μια... Μα είναι δομική η κρίση. Δεν γίνεται να μην έχεις αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Έτσι, δηλαδή... Δεν γίνεται να μην έχεις αξιωματική αντιπολίτευση και δεν γίνεται να έχεις μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση γενικότερα χωρίς προοπτική. Γιατί οι ευρωεκλογές επίσης έδειξαν πάρα πολύ εύγλωτα ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν κατάφερε να υλοποιήσει τη βασική του υπόσχεση ή δεν πρόλαβε να υλοποιήσει τη βασική του υπόσχεση. Το ΠΑΣΟΚ επίσης δεν κατάφερε να καλύψει το κενό. Είχε μια ανεμική άνοδο, αλλά δεν κατάφερε να καλύψει το κενό. Γεγονός που, όπως είπε και ο πρόεδρός του χθες, ο Νίκος Ανδρουλάκης, 7 η ώρα βγήκαν τα exit poll, 7 και 10 ξεκίνησε μια μαζική αμφισβήτηση στο πρόσωπό του, και έτσι έγινε. Αλλά και η Νέα Δημοκρατία, αν δούμε σε απόλυτους αριθμούς, πήρε λιγότερες ψήφους από αυτές που είχε πάρει ο Αντώνης Σαμαράς το 2012, όταν ήταν η χειρότερη επίδοση, ναι. Ακριβώς, με 18%. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα δύο κόμματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Νιώθεις ότι εκεί σιγά σιγά θα ξεδιαλύνουμε το τοπίο ως προς τα πρόσωπα που θα διεκδικήσουν ρόλο την επόμενη μέρα? Νομίζω ότι δεν έχουμε περιθώρια να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, κάποιοι θεωρούσαν ότι μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής το περασμένο Σαββατοκύριακο, που οδήγησε στην αποπομπή του Κασελάκη, του Στέφανου Κασελάκη, από την ηγεσία, ότι θα μπορούσε το κόμμα να μπει σε μια ηρεμία, ότι θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να συζητάμε ξανά για πρόσωπα τα οποία ούτως ή άλλως η πολιτική γραμματεία που συνεδρίασε αμέσως μετά την Κεντρική Επιτροπή, συνενετικά χωρίς την παρουσία του Στέφανου Κασελάκη, πρώτη συνεδρίαση, όρισε χρονοδιάγραμμα, είπε ότι 1η Δεκεμβρίου θα γίνουν οι εσωκομματικές εκλογές, ο δεύτερος γύρος, άρα επομένως μπαίναμε σε μια συζήτηση η οποία θα ήταν γύρω από τα πρόσωπα, όμως τελικά αποδείχθηκε ότι αυτό το κόμμα δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματά του, είναι σαν τη Λονέα Ήδρα, κάθε ένα πρόβλημα προσπαθεί να λύσει, δημιουργούνται δύο. Ο Στέφανος Κασελάκης αμφισβήτησε την ψηφοφορία της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά τώρα πρέπει να πάρει μια θέση, πρέπει να πει δηλαδή αν θα είναι υποψήφιος ή δεν θα είναι.
Επομένως, αν ο Στέφανος Κασελάκης ξεκαθαρίσει τη θέση του, το πιο πιθανό, εγώ πιστεύω, είναι ότι θα είναι υποψήφιος. Τότε τα πράγματα θα πρέπει να πάρουν μια τροπή, με την έννοια ότι και η εσωκομματική του αντιπολίτευση, 87, θα πρέπει να βάλουν απέναντι ένα πρόσωπο το οποίο θα διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη και απέναντι στον Παύλο Πολάκη, που είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή που έχει επίσημα δηλώσει την υποψηφιότητά του. Άρα έχουμε τον μόνο σίγουρο, τον Πολάκη. Τώρα δεν πάμε στην περίπτωση Γκλέτσου, είναι μια άλλη περίπτωση που δεν έχει αμιγώς πολιτικά χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Οι 87 δεν μπορούν να εκφραστούν, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λες, μέσω Πολάκη. Έτσι. Νομίζω πως δεν μπορούν να εκφραστούν. Μπορεί να έγινε μια πρόσκαιρη, να είχαν μια πρόσκαιρη συμμαχία, ούτε καν συμμαχία, δηλαδή να στήριξαν και οι δύο το ίδιο αίτημα στην Κεντρική Επιτροπή, την πρόταση Μομφής κατά του Κασελάκη, αλλά μέχρι εκεί. Ο Παύλος ο Πολάκης είναι σίγουρα ένας υποψήφιος, και αν τον παρακολούθησες και τις προηγούμενες μέρες άρχισε να βγαίνει και στις τηλεοράσεις πανελλαδικής εμβέλειας, ναι, κάνοντας μια ανακοχή, ναι, με τα μέσα και ένα rebranding. Επομένως είναι ο σίγουρος υποψήφιος. Θεωρώ ότι ενδεχομένως ο Στέφανος Κασελάκης θα είναι ο επίσης υποψήφιος, και πρέπει... Στην περίπτωση Κασελάκη πρέπει, λένε, ναι, κάποιοι ότι θα διαγείρει συναίσθημα. Ότι δηλαδή το παιδί που το βγάλαν βιαίως, ενώ ήταν πολύ νοπή η έντολη που είχε δώσει, μια ευρεία βάση ψηφοφόρων σε εκείνον, δεν συμπλήρωσε καν χρόνο, του κόψαν την πορεία, είχε κάνει και εκείνη την πιο ανθρώπινη και λιγότερο πολιτική ανάρτηση, ότι δεν βίωσα μια ήρεμη μέρα, η αμφισβήτηση ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ, και πάει λέγοντας. Θα διαγείρει συναίσθημα, λες, ή όχι? Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα, Σωτήρη, και νομίζω ότι είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, που λένε και οι Αμερικάνοι. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να φανταστεί ποιοι θα είναι οι ψηφοφόροι που θα πάνε να ψηφίσουν στις κομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πληγωθεί πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο. Είχε μία μεγάλη διάσπαση, άλλοι λένε δύο διασπάσεις. Είχε ένα συνέδριο το οποίο ήταν διχαστικό. Ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης δημιούργησε και αυτός πάρα πολλά προβλήματα, ανοίγοντας διαρκώς μέτωπα και επιλέγοντας διαρκώς τη σύγκρουση. Επομένως, το ερώτημα είναι ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν. Νομίζω ότι όλοι από εμάς, όσοι έχουμε ανθρώπους στον κύκλο μας που έχουν μέλη, φίλους που είχαν πάει στις προηγούμενες εκλογές, θα έχουν μια εικόνα για το ποιο μπορεί να είναι το σύνολο των ανθρώπων που θα πάνε να ψηφίσουν. Δεν θα είναι μεγάλο. Οι εκτιμήσεις είναι ότι θα είναι αρκετά μικρό, και αυτό δημιουργεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και στο κόμμα, ακόμα. Ωραία, ένα πρόβλημα, αλλά κυρίως και στους υποψηφίους. Για να κλείσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, εσύ βλέπεις το πρόσωπο που θα εκφράσει τους 87? Δεν είναι πολύ εύκολο αυτή τη στιγμή, με την έννοια ότι το πρώτο πρόσωπο που μας έρχεται στο μυαλό θα μπορούσε να είναι η Όλγα Γεροβασίλη. Ούτως ή άλλως ήταν η Όλγα Γεροβασίλη το πρόσωπο που σήκωσε το βάρος και στο περασμένο συνέδριο, θυμόμαστε όλοι τι είχε συμβεί. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν δηλώσει τη διαθεσιμότητά τους, όχι επίσημα, αλλά όλοι βλέπουμε και λένε ότι θα θέλουν να είναι υποψήφοι. Είναι ο Σωκράτης Φάμελος, ας πούμε, μια περίπτωση, ο οποίος είχε λειτουργήσει και πολύ ενωτικά κατά τη διάρκεια της θητείας του στην κοινοβουλευτική ομάδα, όταν ήταν πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλλά νομίζω ότι ακόμα είναι λίγο νωρίς, και είναι επίσης ένα δύσκολο ερώτημα, γιατί θα πρέπει άμεσα να βρεθεί ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορεί να κερδίσει τον Στέφανο Κασελάκη, γιατί σκέψου τι θα γίνει στο κόμμα αν ξαναγίνουν άμεσα εκλογές και ο Στέφανος Κασελάκης ξανακερδίσει μετά από όλη αυτή την αναστάτωση και την αποπομπή, λοιπόν, που είχε από την... Σε τρία λεπτά πρέπει να αναλύσουμε τα του ΠΑΣΟΚ, και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά, για να στρώσουμε και χαλί, γιατί αμέσως μετά υποδέχομαι τον κύριο Χαριδούκα.
Και εκεί θα πάνε λιγότεροι άνθρωποι, γιατί και για τους πασόκους υποψηφίους είναι στοίχημα η συμμετοχή. Το αντίθετο λες. Νομίζω ότι το αντίθετο θα συμβεί και νομίζω ότι θα σας τα πει και ο κύριος Δούκας. Οι εκτιμήσεις είναι πάρα πολύ αισιόδοξες. Δηλαδή μιλάνε για έναν αριθμό ο οποίος μπορεί να ξεπεράσει και τις 300.000. Άρα και... περισσότεροι από την προηγούμενη προσφυγή στις εσωκομματικές κάλπες. Περισσότεροι, και νομίζω ότι τώρα μετά τη χθεσινή παρουσίαση της πλατφόρμας του καθενός εκ των υποψηφίων θα αρχίσει να αυξάνεται και το ενδιαφέρον. Το καλοκαίρι δεν πέρασε και τόσο, δεν ήταν στα φώτα της δημοσιότητας οι διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα τα πράγματα είναι αλλιώς. Βέβαια εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι κατά κάποιο τρόπο συγκοινωνούντα δοχεία. Νομίζω ότι θα τα επιβεβαιώσει και ο κύριος Δούκας. Είναι πάρα πολλοί οι ψηφοφόροι, οι πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που κοιτάνε προς το ΠΑΣΟΚ και βλέπουν ποιος από τους υποψηφίους θα μπορούσε να τους εκφράσει, και νομίζω ότι και για το ΠΑΣΟΚ, κάτι που προφανώς δεν είναι η περίοδος να εκφραστεί, αλλά όπως και για όλους μας, αυτή τη στιγμή ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η κεντροαριστερά. Είναι πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα σχήμα, είτε από τα υπάρχοντα, είτε ένα καινούριο σχήμα, το οποίο θα μπορέσει να δημιουργήσει μια προοπτική νίκης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και μια κυβέρνηση. Είναι φανερό από τις δημοσκοπήσεις ότι στη Διάδα έχει καπαρώσει θέση ο κύριος Ανδρουλάκης. Εσύ βλέπεις το δίδυμο Ανδρουλάκη-Δούκα να καταλήγει στην κάλπη της δεύτερης Κυριακής? Ή μπορεί εκεί, γιατί βλέπω την κυρία Διαμαντοπούλου κοντά, για παράδειγμα. Υπήρξε μια δημοσκόπηση πριν από δύο μέρες, τρεις, που έλεγε, έδινε διάφορα σενάρια. Έδινε και ένα σενάριο το οποίο η κυρία Διαμαντοπούλου ήταν στη δεύτερη θέση. Η εικόνα που έχω εγώ, αλλά δεν μπορώ να την, δεν βασίζεται σε δημοσκόπηση, είναι ότι το δίδυμο μέχρι τουλάχιστον αυτή τη δημοσκόπηση ήταν ανάμεσα, η διαμάχη ήταν ανάμεσα στον κύριο Δούκα και τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλαξε τις τελευταίες ημέρες ώστε ο κύριος Δούκας να εμφανίζεται τρίτος και η κυρία Διαμαντοπούλου δεύτερη, αλλά οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές μας έχουν δείξει ότι όντως αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Πολλές φορές μας έχουν δείξει ότι δεν είναι τόσο αξιόπιστες, όχι με την έννοια ότι τις κατηγορώ, αλλά ότι δεν πιάνουν κάποια δεδομένα. Επίσης, νομίζω, Σωτήριο, το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα ξεκινάει η ιστορία στο ΠΑΣΟΚ. Παρότι είναι ένα 20ήμερο. Ναι. Έχουμε τρεις εβδομάδες. Είναι πάρα πολύς χρόνος που μπορεί. Θα τεθούν τα ερωτήματα, μακάρι να γίνει και debate. Ο κύριος Δούκας φαντάζομαι το εύχεται, γιατί το debate με τον κύριο Μπακογιάννης του έδωσε ουσιαστικά το δήμο της Αθήνας. Λοιπόν, τον έκανε γνωστό. Εδώ θα είμαστε για να τα πούμε ξανά και ξανά. Ευχαριστούμε, Κυριάκο. Γεια και να χαρά. Να σε καλά, καλή συνέχεια.